Με την προσδοκία ότι θα κάνει το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας στο μπάσκετ, ο Κίδωνας Χανίων συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Κάδμο Θηβών. Η προετοιμασία που εξελίσσεται με αρκετά προβλήματα, τα οποία πάντως οι άνθρωποι της ομάδας επιδιώκουν να ξεπεράσουν, ώστε ο σύλλογος να εμφανιστεί πανέτοιμος στο μάτς που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισσού. Κάναμε μια νίκη που, όπως είπα και στις δηλώσεις μου, είναι μια καλή νίκη, αλλά δεν θα σημαίνει τίποτα αν δεν κερδίσουμε την Κυριακή εδώ πέρα τη Θήβα. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την προσπάθειά μας. Θα δίνουμε το 100% και στο τέλος θα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Είναι μια κατηγορία δύσκολη και αυτά τα μάτς στην έδρα μας πρέπει όπως και δίποτε να τα κερδίσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα να κερδίζουμε συνέχεια εκτός. Είναι μια ομάδα με έμπειρα παιδιά. Σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζει 3-4 παίχτες. Αλλά τα παιδιά που αλλάζει είναι έμπειρα από ΓΑΜΑ και ΒΕΤΑ Εθνική και πάντα είναι σκληρή ομάδα. Δημήτρης Τσαρουχάς και Γιώργος Αλεξίου αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Η προσδοκία πάντως είναι να τα ξεπεράσουν ώστε η ομάδα να εμφανιστεί πανέτοιμη σε αυτό το καθοριστικό μάτς που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Προχωράμε από ένα μεγάλο διπλό στην νίκαια. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι απλά μία νίκη η οποία μας βοηθάει να πετύχουμε το στόχο μας και τίποτα παραπάνω. Τα πανηγύρια έχουν σταματήσει από την Κυριακή το βράδυ, από την επιστροφή μας. Και το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα θέλαμε τον κόσμο δίπλα μας σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα, μετά από 11 χρόνια να επιστρέψει στη ΓΑΜΑ Εθνική στην έδρα της. Θεωρώ ότι ο κάθε παίκτης που βρίσκεται στην ομάδα θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του για να πετύχουμε την νίκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Με μια τυχόν ήταν εδώ ότι δεν θα έχει καμία ουσία αυτό το διπλό που κάναμε εκεί. Θεωρώ ότι με ένα 2-2 εδώ πέρα θα είναι ακόμα πιο δυνατό το ψυχολογικό αβαντάζ για αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος θα παίξει πάντως μεγάλο ρόλο στο κυριακάτικο παιχνίδι. Θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα και να ζητήσω, αν θέλετε και σαν χάρη, να φανούν αντάξει των περσινών προσδοκιών μας και να γεμίσουν το γήπεδο, καθώς ευνοούν και οι συγκυρίες, δεδομένου του ότι ο Πλατανιάς παίζει το Σάββατο και η ομάδα των Χανίων με τον Κισαμικό παίζουν τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισσού την Κυριακή 5 η ώρα να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας. Ανυπομονώ. Θέλω να προσπαθήσει ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας όσο περισσότερο γίνεται, να βοηθήσει τη δικιά μας προσπάθεια και για το σημερινό αλλά και γενικότερα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να τον έχουμε δίπλα μας, να του χαρίζουμε χαρές και εκείνος να χαίρεται με τις δικές μας επιτυχίες. Η προετοιμασία του Κίδωνα Χανίων συνεχίστηκε με διπλή προπόνηση την Πέμπτη.